προσωπική υγεία και οικογενειακή και ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο θέμα, αλλά δεν μας αφήσανε καν να το αναπτύξουμε. Κάνανε επί της διαδικασίας και καταρχήν ο κύριος Λέσης και ο κύριος Ανδριώτης ότι δεν αποδέχονται και δεν δεσμεύονται από το πρώτο θέμα, το θεωρούν προσβλητικό για το Δήμο τους και αποχώρησαν. Το πρώτο θέμα αφορά την εξής. Το εξής. Αφορά αυτό που το ανακοίνωσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι θα πρέπει να πάρουμε σαν όργανο, που είμαστε το αρμόδιο όργανο για την διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων, μία απόφαση την οποία θα την στείλουμε στην ενιαία αρχή ελέγχου δημοσίων συμβάσεων, ακριβώς γιατί όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος κοντένει, μικραίνει και είμαστε στο κατόφλι του 2020 και ο σονούπος τη σεζόν του Πάσχα που καταλαβαίνετε όλοι ότι τριπλασιάζεται από εκεί και πέρα και μέχρι το καλοκαίρι όγκος των απορριμμάτων και θα πρέπει να πάρουμε υπό την κατεύθυνση και την καθοδήγηση και των συναρμόδιων Υπουργείων μια πολύ γρήγορη απόφαση για τη μεταφορά. Γι' αυτό ακριβώς μπαίνουμε στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για ένα διάστημα μέχρι όσο μας εγκρίνουν. Ελπίζουμε το διάστημα αυτό και το ζητάμε να είναι μέχρι τέλος Οκτώβρη που τελειώνει η τουριστική σεζόν, διότι στο διάστημα αυτό θα πρέπει να βγάλουμε κανονικό διαγωνισμό, μεγάλο διαγωνισμό διεθνή, για τη μεταφορά έως και την ολοκλήρωση της μονάδας επεξεργασίας και κομποστοποίησης των απορριμμάτων, όπου είμαι στη θέση, θα σας το έλεγα σε ανακοινώσεις, αλλά είναι σχετικό, τα τέχη δημοπράτης είναι έτοιμα, θα αποσταλούν στην περιφέρεια για έγκριση από το Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας και κατόπιν θα έρθουν τα τέχη στο σύνδεσμό μας για να βγει ο διαγωνισμός, που θα είναι διεθνής διαγωνισμός. Μέχρι τον Οκτώβρη ζητάμε να γίνει η μεταφορά με fast track διαδικασίες, διότι μην κρυβόμαστε, είμαστε σε έκτακτη ανάγκη, δεν υπάρχει αδειοδοτημένος συγκεκριμένος χώρος. Εφόσον κατά πλειοψηφία έχουμε αποφασίσει τη μη λειτουργία της Λευκύμης, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Το τεμπλόν είναι υπερκορεσμένο, άρα η μόνη λύση και η μόνη διέξοδος αυτή τη φορά είναι αυτή της μεταφοράς των απορριμμάτων με fast track διαδικασία μέχρι και το τέλος Οκτώβρη που ελπίζουμε να μας το εγκρίνουν και από εκεί και πέρα με κανονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Οι λόγοι που αναφέρονται εδώ είναι θεμελιωμένοι και αιτιολογημένοι πλήρως η έκτακτη ανάγκη και οι συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Υπάρχει κατεπίγους ανάγκη, ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, άμβληση των συνεπειών από τη χρησιμοποίηση ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης απορριμμάτων, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να μετατρέψουμε σε ανεξέλεγκτες χωματερές όλο το νομό μας.